η τριήμερη συνάντηση των Ελλήνων της Λατινικής Αμερικής φτάνει στο τέλος. Πάμε λοιπόν να μπούμε στο Ελληνικό Κολέγιο του Buenos Aires για να ακούσουμε τις τελευταίες ομιλίες και τα συμπεράσματα του συγκεκριμένου δρόμενου. Αγαπητοί συνάδελφοι βουλευτές, κύριοι πρέσβεις, κυρίες και κύριοι πρόεδροι κοινοτήτων και αδερφοτήτων, αγαπητές και αγαπητοί συμπατριώτες, buen día. Κώστα, Δημήτρη, Στάθο, Βιβί, Βασίλη, Ευαγγελία, Αλέξανδρε, Κέντι και τόσοι άλλοι, δύο χρόνια μετά την πρώτη μας συνάντηση στο Μοντεβιτέο, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη τιμή και την ευκαιρία που μου δώσατε να ζήσουμε ξανά αυτή την εμπειρία. Να επικοινωνήσουμε από κοντά. Να γίνουμε κοινωνοί και αγγελιοφόροι της μεγάλης αγάπης σας για την Ελλάδα, αλλά και των σκέψεων και των προβληματισμών σας για το μέλλον της ομογένειας. Ήταν τρεις μέρες γεμάτες στιγμές εθνικής υπερηφάνειας. Η παρουσία σας εδώ ήταν κάτι παραπάνω από ένα ταξίδι. Ήταν για όλους μας ένα παράθυρο συνεργασίας, προβληματισμού και προοπτικής. Η συμμετοχή σας, της εργασίας της Δεύτερης και η Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Ελληνικών Φορέων Νοτιού Αμερικής με τόσο ζήλο, μας δείχνει ότι η ελληνική ομογένεια είναι παρούσα. Εσείς που με τη δύναμη της ψυχής σας κρατάτε τη φλόγα του ελληνισμού ζωντανή, τόσο μακριά από την πατρίδα μας. Με μεγάλη συγκίνηση στεκόμαστε εδώ σήμερα στο όμορφο και φιλόξενο Buenos Aires, κλείνοντας ένα τριήμερο γεμάτο ουσιαστικές συζητήσεις, ιδέες και όνειρα για το μέλλον των ελληνικών κοινοτήτων και της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Λατινική Αμερική. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας αγγίξαμε θέματα ζωτικής σημασίας. Μιλήσαμε για τη στήριξη και την ενίσχυση των κοινοτήτων μας, για την προώθηση της ελληνικής παιδείας και φυσικά για τον κρίσιμο ρόλο της νεολαίας μας, που ενδιώνουμε forte presencia. Αγαπητοί συμπατριώτες, η νέα γενιά είναι το μέλλον μας. Είναι εκείνη που θα κρατήσει τον ελληνισμό ζωντανό, δίνοντάς του νέα πνοή μέσα από τις αξίες και τα ιδανικά που κληρονομεί από εμάς. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί. Μια εκπαίδευση που όχι μόνο διδάσκει τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας, αλλά και δημιουργεί Έλληνες της Διασποράς που κατανοούν και αγαπούν τις ρίζες τους. Με αγάπη τόσο για την πατρίδα που γεννήθηκαν, ζουν και μεγαλωθούν, και άλλη τόση για την πατρίδα των προγόνων τους, για την πατρίδα της καρδιάς τους, por la patria de su corazón. Και παράλληλα με την εκπαίδευση, να τονίσουμε και τη μεγάλη σημασία της επικοινωνίας. Η τεχνολογική επανάσταση των μέσων επικοινωνίας έχει μετατρέψει τον πλανήτη σε ένα παγκόσμιο χωριό. Και πλέον οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να επικοινωνήσεις με οποιονδήποτε, οπουδήποτε. Η σύνδεση των κοινοτήτων μας μεταξύ τους, αλλά και με την Ελλάδα, αποτελεί ισχυρό πυλώνα για την ενότητα και την ταυτότητά μας. Η τεχνολογία μας επιτρέπει να κυκλώσουμε τις αποστάσεις. Να μην ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι να προωθούμε κοινές δράσεις, ώστε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε αυτό το πνεύμα ενότητας. Ήδη η Γενική Γραμματέα σας ανέφερε αρκετές από τις δράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Θεμέλιος λίθος όλων αυτών των δράσεων δεν μπορεί παρά να είναι η Εκκλησία μας. Ελληνισμός και Ορθοδοξία είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Στο πέρασμα των χρόνων, στο πέρασμα των αιώνων, η Εκκλησία ήταν αυτή που κράτησε όρθιο τον ελληνισμό στα πίστωλα. Ακόμη και σήμερα, μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες της Διασποράς εισπυρώνονται κυρίως γύρω από τις ενορίες τους. Τα μυστήρια, οι μεγάλες γιορτές της Ορθοδοξίας, η κυριακάτικη λειτουργία βοηθούν την ενότητα της κοινότητας. Με τους άξιους πατέρες και φιλενάδες, εσάς να επιτελείτε ένα σπουδαίο ρόλο. Σπουδαίο και δύσκολο. Σήμερα κλείνουμε με την ευχή και τη δέσμευση ότι δεν θα μείνουμε μόνο στα λόγια, αλλά θα προχωρήσουμε σε πράξεις. Όλοι μας, στηρίζοντας τις τοπικές μας κοινότητες, επενδύοντας στην νεολαία και την εκπαίδευση, με κάθε κόκκινο τρόπο, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ταυτότητάς μας. Είναι πλέον κατανοητό στον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα στην πατρίδα ότι εκτός των φυσικών μας συνόρων υπάρχει μια δεύτερη Ελλάδα. Μια Ελλάδα ατομάζουσα, με ομογενείς τρίτης και τέταρτης ακόμη γενιάς που διατηρούν την ελληνικότητά τους, που αγαπούν την πατρίδα, έτοιμοι να προσφέρουν σε αυτή. Και σας ζητώ την ίδια ώρα να βοηθήσετε και εσείς την Ελλάδα. Η πατρίδα μας μεγαλώνει, η πατρίδα μας δυναμώνει και σε αυτό σας χρειάζεται όλες και όλους. Εξάλλου, κύριε πρέσβη, ένα ρητό λέει μην ρωτάς τι κάνει η χώρα σου για σένα, αλλά τι κάνεις εσύ για τη χώρα σου. Φίλες και φίλοι, με πίστη στην ενότητά μας και την αγάπη μας για την πατρίδα, είμαι βέβαιη ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία στη Λατινική Αμερική και να αποτελούμε φωτεινό παράδειγμα ελληνικού πνεύματος και αξιών για όλους. Με την ελπίδα και την προσμονή για ακόμη περισσότερες συνεργασίες. Καλή συνέχεια στο έργο σας και καλή ανταμόσχευση σύντομα. Σίτα στο Βραζίλιο.
continuación, la señora Mayra Miroyani, secretaria general del Helenismo en el Exterior y Diplomacia Pública, nos dirá unas palabras. Πρέσβειος